Γιώργος Μιμίκος, αθλητικός συντάκτης, δημοσιογράφος, φίλος, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Μιμίκο. Καλώς σας βρήκα. Φίλοι από τα παλιά. Χαρά μου μεγάλη να μιλάμε μαζί. Αθλητής, εγώ αθλητικός συντάκτης, εσείς έχουμε μια ιστορία μεγάλη. Κύριε Μιμίκο, ο λόγος όμως που ήθελα να συνομιλήσουμε σήμερα είναι η αφορμή, είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου. Ένα βιβλίο που έχει τίτλο 8 δεκαετίες ΠΟΑ, ένα αληθινό μικρασιατικό παραμύθι. Ένα βιβλίο που έτσι με την πρώτη ματιά που έριξα συνδυάζει τις πτυχές τις ιστορικές, δηλαδή την αθλητική και την ιστορία του μικρασιατικού πολιτισμού έτσι όπως αποτυπώνεται σε αυτή την δραστηριότητα και είναι μια εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο γήπεδο του ΠΟΑ Ατσαλένιου. Είναι 3 Ιουλίου στις 5 η ώρα το απόγευμα και θέλω να μας πείτε λίγο το διαδικαστικό πριν να πάμε στην ιστορία της συγγραφής του βιβλίου. Πώς θα είναι η εκδήλωση, πώς θα εξελιχθεί? 5:30 για την ακρίβεια, έτσι. Θα ξεκινήσουμε πριν την παρουσίαση λογικά. Να μου επιτρέψετε να πω όμως, αγαπητέ φίλε Κώστα, ότι θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις και δεν ανοίγουμε σε όλα τα χαρτιά μας. Αλλά πριν την έναρξη της παρουσίασης θα έχουμε τις πρώτες εκπλήξεις που λέω. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε, αυτό δεν το κρύβουμε, την παρουσίαση και με τη μεγάλη επέτειο της επόμενης ημέρας για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι αθλητικοί που είμαστε περισσότερο προς το ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι το λένε και οι περισσότεροι στον ελληνικό αθλητισμό, ότι η επέτειος της 4ης Ιουλίου που η Ελλάδα κατέκτησε το Euro στο ποδόσφαιρο, αν όχι η μεγαλύτερη, είναι μέσα στις 2-3 μεγαλύτερες του ελληνικού αθλητισμού συνολικά. Οπότε θα δώσουμε άρωμα πριν την έναρξη της παρουσίασης αυτή τη μεγάλη επέτειο και θα ξεκινήσει η παρουσίαση. Πρέπει να πω, αγαπητέ Κώστα, ότι έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας εκείνη την ημέρα σημαντικά πρόσωπα. Θα αναφέρω για παράδειγμα... Θα τιμήσετε, θα έχετε και κάποιες βραβεύσεις και θέλω να μας πείτε και γι' αυτό. Βεβαίως. Πριν πω για τις βραβεύσεις, να πω ότι θα είναι μαζί μας ο καθηγητής, θα πω ένα από τα ονόματα που είναι, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο από αθλητικής πλευράς, ο κύριος Ζαϊμάκης, ο οποίος είναι ο πλέον αρμόδιος, ο μεγαλύτερος βαθιά γνώστης, θα έλεγα, της ιστορίας, όχι μόνο της αθλητικής, αλλά και της πόλης του Ηρακλείου, γενικότερα, ειδικά για το Ατσαλένιο. Άλλωστε μου έκανε την τιμή να κάνει ένα πρόλογο στο βιβλίο μου και νομίζω ότι θα ακουστούν πράγματα για το Ατσαλένιο, για την ιστορία του, για το προσφυγικό αυτό προάστιο, τα οποία ήταν πάρα πολύ βασικά για μένα να υπάρχουν και μέσα στο βιβλίο, καθώς στόχος μου ήταν από την αρχή αυτό το βιβλίο να μην είναι μόνο αθλητικό, να έχει μια έτσι γενικότερη πραγματικά προσέγγιση σε όλα που αφορούν το προάστιο, που πρέπει να πω ότι αυτή η ομάδα, ο ΠΟΑ, έχει γίνει ένα με το προάστιο και όπως λένε και οι άνθρωποι της και το λέγανε και από παλιά, πραγματικά αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα και καλό, ό,τι διαφημίζει σήμερα το συγκεκριμένο προάστιο κατά 90% είναι αυτή η ομάδα. Τώρα για τις βραβεύσεις. Η πολιτισμική πάντως, επειδή έριξα μια ματιά, η πολιτισμική υφή η οποία βγαίνει μέσα από το βιβλίο είναι και οι ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων και κυρίως οι συνθήκες και οι δυσκολίες που είχαν όλοι οι πρόσφυγες προκειμένου να εξελιχθούν μέσα στο χώρο του αθλητισμού. Σωστά. Είχαν πάρα πολλές δυσκολίες ούτως ή άλλως. Όλοι οι Μικρασιάτες τα πρώτα χρόνια που βρέθηκαν στην Κρήτη, βέβαια πρέπει να πω ότι πολύ γρήγορα, επειδή και οι κριτικοί εκείνης της εποχής κατάλαβαν ότι μιλούσαμε για άξιους ανθρώπους, για ανθρώπους που ήταν πολύ εργατικοί και πολύ, θα έλεγα, καλοί και στην παρέα
και βέβαια και με ένα μορφωτικό επίπεδο οι περισσότεροι, πολύ σημαντικό, που θα μπορούσαν να δώσουν πράγματα. Πολύ γρήγορα κέρδισαν τους ντόπιους, να το πω έτσι. Και αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους που βρέθηκαν και ουσιαστικά έφτιαξαν από την αρχή το προάστιο, έτσι, το προάστιο του Ατσαλένη, το οποίο πρέπει να πούμε ότι η επίσημη ονομασία είναι Νέες Κλαζομενές, και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το λέω αυτό γιατί μιλάμε για μια ονομασία που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα, Κλαζομενές, στη σημερινή εποχή, στη συγκεκριμένη περιοχή της Ιωνίας βρίσκονται τα Βουρλά, και είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι κάτοικοι του προαστίου, οι πρώτοι κάτοικοι του προαστίου, είχαν έρθει από το συγκεκριμένο μέρος της Μικράς Ασίας, τα Βουρλά, που είναι μια πανέμορφη σήμερα πόλη, παραθαλάσσια, περίπου 35 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι στόχος μου, έτσι, για να δώσω και δύο πράγματα παραπάνω, να ακουστούν για πρώτη φορά στην εκπομπή σου, αγαπητέ Κώστα, είναι την ημέρα της παρουσίασης να τιμηθεί παράλληλα και το μικρασιατικό στοιχείο και όχι μόνο το ποδοσφαιρικό για τον ΠΟΑ, σε μια παρουσίαση που φιλοδοξούμε να περάσει όλη η ιστορία αυτής της ομάδας, αλλά με φυσική παρουσία και όχι πίσω από monitor και από video wall, με φυσική παρουσία μπροστά από τον κόσμο. Καταρχήν η ιδέα να γίνει εκδήλωση στο γήπεδο είναι από μόνη της μία πρωτοτυπία, και επειδή θέλω να προειδεάσω, παρότι εσύ κρατάς κλειστά τα χαρτιά σου, ότι θα έχει και μουσικά και χορευτικά και κυρίως αν δεν κάνω λάθος θα βραβευτούν και εκπρόσωποι συλλόγων μικρασιατικών, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι, θα βραβευτούν και εκπρόσωποι συλλόγων και θα έχουμε και πραγματικά την καλλιτεχνική πλευρά, η οποία είμαι βέβαιος, γνωρίζοντας από τώρα ποιοι θα αναλάβουν αυτό το κομμάτι, ότι θα είναι κάτι που θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Μάλιστα πρέπει να πω ότι δώσαμε μια προτεραιότητα, ενώ οι αρχικές σκέψεις είχαν να κλείσει, δεν ξέρω αν ακούτε. Ναι. Ενώ οι αρχικές σκέψεις ήταν να κλείσει η βραδιά με το μικρασιάτικο και καλλιτεχνικό πρόγραμμα, γιατί θα υπάρχει και χορευτικό, πρέπει να πω, περιμένω κάτι πολύ ωραίο από τη βοήθεια των συλλόγων, τον μικρασιατικό που είναι στο Ηράκλειο, αλλά θα πω τώρα ότι κάνουμε μια αλλαγή, δηλαδή θα κλείσουμε τη βραδιά με το ποδοσφαιρικό, το φιλικό Παλεμάχων, και θα είναι νωρίτερα, ώστε ο κόσμος που θα είναι από νωρίς στο γήπεδο να μην περιμένει πάρα πολύ για να απολαύσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά το περιμένω και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά. Πρέπει να σου πω, αγαπητέ Κώστα, ότι η θέλησή μου, παρόλο που σε εισαγωγικά είναι μια μέρα και λίγο προσωπική από τη στιγμή που αφορά σε παρουσίαση του βιβλίου μου, η θέλησή μου είναι τα φώτα να μην πέσουν μόνο σε μένα, και εις γνώση μου το λέω αυτό και το κάνω και με μεγάλη χαρά. Εγώ θέλω εκείνη την ημέρα, την Τετάρτη 3 Ιουλίου, να αναδειχτεί η ιστορία του ΠΟΑ αλλά και το μικρασιατικό στοιχείο του Ηρακλείου. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μου. Και βάζω σε δεύτερη μοίρα ενδεχομένως μου κομμάτι. Πόσο δύσκολο ήταν να βρείτε όλα αυτά τα πρόσωπα, γιατί βρήκατε πάρα πολλά πρόσωπα μεγάλης ηλικίας που από εκεί εκμεύσατε τις ιστορίες που έχετε και στο βιβλίο και φτιάξατε όλο αυτό τον ιστό, τον συνεκτικό? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γι' αυτό και δεν ήταν δύσκολο μόνο να τους εντοπίσω, δηλαδή από πριν είχα την τύχη να γνωρίζω, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια και στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, αλλά επειδή είμαι και μέλος σε Σύλλογο Μικρασιατών στο Ηράκλειο, συγκεκριμένα στον Άγιο Πολύκαρπο, γνώριζα πάρα πολλά πρόσωπα, αλλά αυτό που έκανα εγώ για να βγει αυτό το βιβλίο είναι να χτυπάω πόρτα-πόρτα και να πηγαίνω σε σπίτια ανθρώπων ή να κάνω συναντήσεις σε καφενεία ή να κάνω συναντήσεις στο γήπεδο, και γι' αυτό το λόγο πήρε περίπου και 3 με 4 χρόνια η ολοκλήρωση του βιβλίου, γιατί πρώτα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί πάρα πολλά ραντεβού, πάρα πολλές συναντήσεις. Πρέπει να σου πω ένα παράδειγμα συγκινητικό, ότι κατάφερα να εντοπίσω και να γνωρίσω από κοντά, όταν ακόμα ήταν στη ζωή, έναν από τους ιδρυτές της ομάδας, το τελευταίο από τους ιδρυτές που είχε μείνει στη ζωή, γιατί η ομάδα ιδρύθηκε το 1951,
αλλά τα περισσότερα πρόσωπα που την είχαν ιδρύσει ήδη το 51 ήταν μια ηλικία, έτσι, άνω των, εν πάση περιπτώσει, των 25 ετών τότε. Ένας λοιπόν από τους ιδρυτές ήταν ο Γιώργος Μασέλης, ο οποίος παράλληλα, για να πω πόσο αγαπούσε την ομάδα και το Προάστιο, είχε φύγει από τον Όφη, που ήδη ο Όφη ήταν ένα όνομα, όπως καταλαβαίνουμε, το 51. Βεβαίως, είχε φύγει από τον Όφη και μάλιστα τότε με τους κανονισμούς που υπήρχαν, όταν έφευγες από μια ομάδα έπρεπε να τιμωρηθείς, να περιμένεις ένα χρόνο χωρίς να μπορείς να παίξεις, για να παίξεις στην ομάδα που θα πήγαινες. Και έφυγε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός από τον Όφη για να παίξει στον ΠΟΑ όταν ιδρύθηκε, για να ενισχύσει την ομάδα που ήταν ένας από αυτούς που την ίδρυσαν. Πήγα λοιπόν και βρήκα τον Γιώργο Τομασέλη στο σπίτι του. Έφυγε από τη ζωή άνω των 90 ετών, πλήρης ημερών, λίγο αργότερα. Και πρόλαβα πραγματικά να τον γνωρίσω από κοντά, να μιλήσω μαζί του και να τον φωτογραφήσω και να μπει στο βιβλίο. Είναι μια χαρακτηριστική ιστορία πάνω σε αυτό που με ρώτησες. Δηλαδή, ότι προσπάθησα πόρτα-πόρτα κυριολεκτικά, μάλιστα εκείνη την ημέρα, περίπου 5 με 10 λεπτά, δεν μου άνοιγε, ήταν τρομαγμένος, δεν ήξερε. Και όταν στην πορεία κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος που ήταν από τους ιδρυτές του ΠΟΑ, επαναλαμβάνω, και στη συνέχεια έπαιξε τόσο ο ίδιος όσο και τα αδέρφια του, αλλά και τα νύψια του και τα εγγόνια του έχουν παίξει στο ΠΟΑ, δηλαδή είναι μια οικογένεια πολύ μεγάλη για την ομάδα. Όταν κατάλαβε λοιπόν τις προθέσεις μου, τότε πραγματικά συγκινήθηκε και είπε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Αλλά πρέπει να πω, Κώστα, ότι είναι γεγονός ότι το 90% των παραγόντων που έχουν περάσει, πάνω κάτω το 90%, δεν μπορώ να πω ακριβώς το ποσοστό, αλλά η πλειοψηφία, η πλειοψηφία των παραγόντων που έχουν περάσει από αυτή την ομάδα και ειδικά των προέδρων έχει μικρασιατική καταγωγή, ενώ το πρώτο συμβούλιο, και θα το πω και αυτό τώρα έτσι για να δώσω ακόμα κάτι, να μην λες ότι τα κρύβω όλα, το πρώτο συμβούλιο με πρώτο πρόεδρο τον Εμμανουήλ Δεμενεόπουλο, τον οποίο το Ηράκλειο σαν όνομα γνώρισε από μια γνωστή επιχείρηση. Μας γλυκαίνει αυτή η επιχείρηση, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Με τους Λουκουμάδες, πρέπει να το πούμε, έτσι, γιατί είναι ιστορικό μαγαζί. Αφού το λες, εντάξει. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν έχω αυτή την πρόθεση. Δεν τίθεται θέμα διαφήμιση, γιατί είναι μια ιστορική οικογένεια στον χώρο, που όλες οι γενιές από τους παππούδες μας, τους πατεράδες μας και τα παιδιά μας πλέον έχουν μπει σε αυτά τα μαγαζιά με τους Λουκουμάδες. Δεν είναι διαφήμιση, είναι ιστορικό αποτύπωμα. Ναι, δεν την έχουν και ανάγκη τη διαφήμιση μας. Πρέπει να πω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σήμερα στη ζωή και πραγματικά συνεχίζουν το όνομά του και το κρατάνε ψηλά πάνω από 10 εγγόνια, και θα προσπαθήσουν τα περισσότερα, μου είπαν, από αυτά να έρθουν στο γήπεδο τη Τετάρτη. Μπορεί να καταλάβει ο κόσμος για πόσο συγκινητικές καταστάσεις μιλάμε, που μπορούμε να δούμε μπροστά στα μάτια μας. Οι πρώτοι λοιπόν άνθρωποι που ίδρυσαν τον ΠΟΑ θα είναι μέσα σε αυτούς, θα τιμηθεί η μνήμη τους μέσα από τους απογονούς τους. Είναι ένας στόχος που έχω, που νομίζω ότι θα είναι κάτι που δεν θα έχει ξαναγίνει, όχι μόνο για τον ΠΟΑ, νομίζω σε μεγάλο βαθμό γενικότερα στις ομάδες του Ηρακλείου. Θα τολμήσω να πω ότι πρόκειται για μια εκδήλωση που θα έχει τόσα πολλά. Ελπίζω ο κόσμος να μην κουραστεί με τις βραβεύσεις, γιατί πρέπει να καταλάβει την αξία τους και τη σημασία τους, γιατί θέλουμε να τιμήσουμε και τις ρίζες, αλλά και αυτούς που κάθε δεκαετία έβαζαν λιθαράκι για να φτάσει ο ΠΟΑ να είναι σήμερα εκεί που είναι. Και πρέπει να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι που έχουν περάσει από αυτή την ομάδα. Είναι σίγουρο και όποιος προς επίρρωση τώρα όσων λέει Γιώργο, όποιος πάρει το βιβλίο θα δει ότι αυτό όλο είναι μια τιτάνια προσπάθεια, όχι μόνο η εκδήλωση, η συγγραφή του βιβλίου, γιατί έχει πάρα πολύ υλικό μέσα, όπως αυτό που προανέφερες. Και εγώ θέλω να κλείσω με κάτι τελευταίο. Και φωτογραφικό. Το φωτογραφικό κυρίως έχει τη μεγάλη αξία, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, ειδικά ακριβώς οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που βρήκες μέσα από τις επισκέψεις, νομίζω ότι αποτυπώνουν έτσι με γλαφυρό τρόπο την ιστορία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Η διοργάνωση από. Ή αν υπάρχει διοργάνωση, ποιος εμπλέκεται σε όλο αυτό? Ναι, η εκδήλωση θα γίνει με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και με την ευκαιρία που μου δίνεις να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, και τον
την Περιφερειάρχη, τον κύριο Συρηγονάκη, πραγματικά ήταν δίπλα μου και δίπλα στο ΠΟΑ για να γίνει όλο αυτό. Όπως επίσης θα ευχαριστήσω και την Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Ηρακλείου και προσωπικά τον Γιάννη τον Τζαπάκη να μου επιτρέψεις Κώστα, γιατί ο Γιάννης τον Τζαπάκης είναι ένας άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του είναι δίπλα και δεν είναι τυχαίο ότι έχει περάσει και ο ίδιος σαν ποδοσφαιριστής από τον ΠΟΑ. Έχει και το παιδί του στην Ακαδημία, πρέπει να τα λέμε αυτά. Δεν έχει μεγάλη σημασία, βέβαια. Ό,τι βοήθεια βγαίνει. Ναι, και πραγματικά αυτό που θα προσπαθήσουμε να πω στον κόσμο είναι ότι μπορεί να είναι πάρα πολλές οι βραβεύσεις, αλλά θα γίνουν ομαδοποιημένες και θα πάμε με τη σειρά την ιστορία της ομάδας από το 1951 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα. Όπως επίσης είναι πάρα πολλές οι βραβεύσεις και για τους μικρασιάτες. Αλλά θα το κάνουμε με τέτοιο τρόπο που πιστέψτε με, θεωρούμε ότι δεν θα πάρει τόσο πολύ εγώ πάντως, χρόνο. Εγώ πάντως, Γιώργο, επειδή κύριε Μίκο, ήμουνα σε μία από τις πρόβες του καλλιτεχνικού για να αποτελέσει δέλεαρ, όποιος βρεθεί 3 Ιουλίου στις 5.30 ώρα στο γήπεδο του Τσαλένιου, σίγουρα θα γοητευτεί από αυτό που θα ζήσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό που ακούω. γιατί... το λέω για να προειδεάσω τον κόσμο. Οπότε έχουμε 3 Ιουλίου που είπαμε, 5.30 ώρα στο γήπεδο του ΠΟΑ, 8 δεκαετίες ΠΟΑ, ένα αληθινό μικρασιατικό παραμύθι. Γιώργο Μασμίκος, σας περιμένω όλους. Περισσότερα 3 Ιουλίου. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στις εκπομπές σας.